Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλήκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας επίσης. Έτοιμο το καλάθι του νοικοκυριού. Υπεγράφει υπουργική απόφαση και από την Τετάρτη μπαίνει στη ζωή μας. Μειώθηκε ο πληθωρισμός, εκτονώνονται οι πιέσεις στην τσέπη μας. 15.000 ευρώ σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν ξεκίνημα στην αγορά. Οι όροι για την επιδότηση. Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τη στέγη των νέων. Απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν. Με ειδική σήμανση και 51 προϊόντα, μετά την ένταξη και του τυποποιημένου ψωμιού, το καλάθι του νοικοκυριού ετοιμάζεται να μπει στη ζωή μας από την Τετάρτη. Η υπουργική απόφαση υπεγράφει και μέχρι τις 9 το πρωί της Τετάρτης οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να έχουν ανεβάσει στο e-καταναλωτής τα προϊόντα που εντάσσουν στο καλάθι τους, τα οποία μπορεί να είναι περισσότερα από 51, αλλά όχι λιγότερα. Υπεγράφει η απόφαση για το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη. Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, τα σούπερ μάρκετ, με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, υποχρεούνται να αποστέλουν στις αρμόδιες αρχές κατάλογο προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση, τα οποία επιλέγονται από 51 κατηγορίες προϊόντων. Ο κατάλογος των καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τετάρτη. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Το καλάθι του νοικοκυριού» μπορεί να γίνεται και μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του καλαθιού του καταναλωτή ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς. Οι κυρώσεις για μη αποστολή ή ελλειπή αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, που είναι διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου, επιβάλλονται με απόφαση του διοικητή της ΔΜΕΑ. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον κώδικα εισπράξης δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Στο 9,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Τα στοιχεία και τις τιμές καταναλωτή της Eurostat εμφανίζονται μειωμένα συγκριτικά με έναν μήνα νωρίτερα. Το Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στη χώρα μας είχε διαμορφωθεί στο 12,1% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 10,7% τον Οκτώβριο από 9,9% το Σεπτέμβριο. Έσπασε έτσι το φράγμα του 10%, γεγονός που αφενός υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κρίσης κόστου ζωής στην περιοχή, αφετέρου αυξάνει την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με σχεδόν 15.000 ευρώ επιδοτούνται νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ηλικίας 30 έως 45 ετών που θέλουν να κάνουν μια καινούργια αρχή στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στη Δυτική Μακεδονία. Έμφαση του προγράμματος δίνεται στην ψηφιακή οικονομία και οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών απασχόλησης για 3.220 νέους ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας 30 έως 45 ετών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από την 1η-1η του 2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 4.000 ευρώ και δίνεται με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης. Η δεύτερη δόση είναι 5.000 ευρώ.
500 ευρώ και δίνεται μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου και η τρίτη δόση είναι άλλα 5.400 ευρώ και δίνεται μετά την λήξη του δευτέρου εξαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47.656.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την ένταξη, κυρία Σοφία Βούλτευση, είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κυρία Βούλτευση, και ευχαριστούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, κυρία Βούλτευση, θα ξεκινήσουμε έτσι, αν και δεν είναι θέματα αρμοδιότητάς σας υπό την έννοια της διαχειριστικής ασύλης, αλλά ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μπορείτε να σχολιάσετε την επικαιρότητα και δεν είναι μόνο ο σχολιασμός ενός πολιτικού αλλά και ενός πολίτη που αντιμετωπίζει το φάσμα της ακρίβειας και βρίσκεται μπροστά στις κυβερνητικές επιλογές, καλοδεχούμενο το καλάθι της νοικοκυράς, αλλά το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι αν αυτά τα 51 προϊόντα τα οποία θα προταχθούν από την κυβέρνηση σε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για να καλύψουν με χαμηλότερο κόστος τις βασικές πρώτες ανάγκες κατανάλωσης ενός νοικοκυριού, αν θα αποτελέσουν, επιτρέψτε μου τον όρο, το φερετζέ για να περάσει ακρίβεια σε όλα τα υπόλοιπα. Και αν η κυβέρνηση μπορεί να το ελέγξει αυτό, γιατί αυτό είναι αυτό που καταμαρτυρούν οι πολίτες, ότι η ακρίβεια είναι οριζόντια και ανεξέλεγκτη. Κοιτάξτε, το καλάθι της νοικοκυράς παλιά, του νοικοκυριού σήμερα, δεν είναι επινόηση της Ελλάδας. Mm-hmm. Υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και αυτό τον καιρό της κρίσης, στο καλάθι αυτό δίνεται μεγάλη έμφαση παντού. Mm-hmm. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, γύρω στα 50-51, που είναι τα προϊόντα ευρείας και άμεσης χρήσης ενός νοικοκυριού. Περιλαμβάνει δηλαδή σχεδόν τα πάντα, όλα τα αναγκαία. Τώρα, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, mm-hmm. δηλαδή έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, εισάγουμε, δεν παράγουμε, εισάγουμε συνεχώς, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αρχίσουμε να παράγουμε τα πάντα εδώ και τώρα δεν γίνεται. Άρα έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Όσο για αυτό που είπατε, κατά τη γνώμη μου, και έχω ακούσει τις ενστάσεις, το αντίθετο θα συμβεί. Δηλαδή πιστεύω ότι εταιρείες με προϊόντα παρεμφερή ή προϊόντα που δεν μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού θα προσπαθήσουν και αυτές να συγκρατήσουν τις τιμές τους ώστε να μπορέσει ένας καταναλωτής, ένας πολίτης να ψωνίσει και από τα άλλα προϊόντα. Αλλιώς πώς θα λειτουργήσει αυτό? Για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Δημιουργείται ένα καλάθι ανταγωνιστικό όλων των άλλων προϊόντων. Άρα και εκείνοι θα πρέπει να συγκρατήσουν τις τιμές τους ή να τις μειώσουν για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα ναι, τους. Σε αυτό υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι η Ελλάδα μπορεί είναι, να το πούμε και έτσι, πρωταθλήτρια εναρμονισμένων πολιτικών και δεν έχει χτυπηθεί αυτό στη βάση του. Το γνωρίζετε καλά. Κοιτάξτε, τώρα οι εναρμονισμένες πολιτικές υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω, αυτά τα πρωταθλήτριες και τα λοιπά δεν τα πολύ ακούω εγώ. Mm-hmm. Γιατί όλοι τελικά, όπως διαβάζω στο ξένο τύπο, όλοι κάπου είναι πρωταθλητές, ας πούμε, και όλο κάποιος λέει κάτι. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εάν είναι χαμηλότερες οι τιμές, θα αναγκαστούν και οι άλλοι να κατεβάσουν τις τιμές τους. Αλλιώς είναι απλό. Οι πολίτες που δυσκολεύονται πάρα πολύ θα ψωνίζουν από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν τώρα θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί που θα μπουν μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού θα εναρμονίσουν τις τιμές τους, το ζήτημα είναι να τις κατεβάσουν. Mm-hmm. Άρα μπορεί αυτή η εναρμόνιση να είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Θετικά. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Βούλτευση, λέγαμε και από παλιά, οι παλαιότεροι και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, ότι το καλάθι του νοικοκυριού
κρίνει τις επόμενες εκλογές. Το λέω γιατί διανύουμε και προεκλογικό έτος, έτσι, προεκλογική περίοδο για να είμαι ακριβής. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να ισχύει με τις αλλεπάλληλες κρίσεις που διαχειρίζεται ο κόσμος όλος και η παρούσα κυβέρνηση. Και μάλιστα διάβαζα λίγο πριν πούμε στο δελτίο το καμπανάκι που έχει χτυπήσει στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Γι' αυτό τον πληθωρισμό που αναδείξαμε και νωρίτερα στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, ο οποίος πραγματικά και εισαγόμενος όπως λέτε, αλλά είναι και απόρρια της πανδημικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, της ρωσο-ουκρανικής κρίσης κλπ. Και τεινάζει στον αέρα προϋπολογισμούς και οικονομίες. Σας ανησυχεί ως κυβέρνηση, ως μέλος της κυβέρνησης, η διαχείριση αυτού του θέματος, του καλαθιού του νοικοκυριού, και των άλλων παρεπόμενων, διότι δεν είναι μόνο το καλάθι και τα βασικά προϊόντα, είναι και οι τιμές στην ενέργεια, είναι και οι τιμές στη θέρμανση, στο φως κλπ. Ξέρω ότι έχετε κάνει κινήσεις διορθωτικές και παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δεδομένο ότι τα νοικοκυριά στενάζουν. Και αυτός ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε? Κοιτάξτε, θα λάβετε και άλλα μέτρα? Δεν είναι θέμα προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος, αλλά η κυβέρνηση έχει αποδείξει και στις προηγούμενες κρίσεις που δεν ήταν προεκλογικές, ότι προσπαθούσε με όσα μέσα διέθετε και διαθέτει δημοσιονομικά εννοώ, να στηρίξει το μέσο Έλληνα. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν εκλογές σε 6, 7, 8 μήνες. Σημασία έχει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα να επιχειρήσουμε να επανασυνδέσουμε, να επανασυνδεθούμε με την κυρία Βούλτεψη. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε έστω και τηλεφωνικά να την ακούσουμε. Ενημερώστε με, αλλιώς να προχωρήσουμε. Ναι, εγώ εδώ είμαι. Ωραία. Κυρία Βούλτεψη, σας ακούμε. Λοιπόν. Βλέπετε την εικόνα. Ναι. Για πείτε μας. Κοιτάξτε. Υπάρχει ρεκόρ πληθωρισμού παντού. Δηλαδή, αν σκεφτείτε χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή, δηλαδή η Ιταλία έχει 11,9%, η Γερμανία 11,6%. Mm-hmm. Δίνουν σήμερα για την Ευρωζώνη, για τα δεδομένα της Ευρωζώνης, μέσω όρο, θηριώδη νούμερα, δηλαδή 10,7%. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί βλέπετε τώρα ότι έχει σταματήσει πάλι η λειτουργία των εισιτηρών. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα αδιανόητα μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Μας βάζετε και στα επόμενα θέματα που θα ήθελα να σχολιάσουμε, οπότε βάζουμε μια ανωτελεία για να επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε και το ζήτημα που έχει προκύψει με τη σύνδεσή μας. Πάμε στα επόμενα θέματα και θα επανέλθουμε σε εσάς. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Λιθουανία, επισφραγίζοντας τη συμπλήρωση φέτος 100 ετών διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Στις συναντήσεις του με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Λιθουανίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως η ενεργειακή κρίση και η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Την αισιοδοξία τους για μια έγκαιρη ευρωπαϊκή λύση στο ενεργειακό εξέφρασαν στις κοινές τους δηλώσεις ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λιθουανή ομόλογός του Ίγκριτα Σιμονιτέ. Θα ήταν αποτυχία αν δεν συμφωνήσει η Ευρώπη για το ενεργειακό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για το ακλάουσιμο κατ ρικαλίγκας καιπ ημάνομα λαμπιού ευρωπίνες άτσακας σιόν προβλέμμα σπρέστη. Todėl, kad nacionalinės priemonės, jos tinkamos ir pateisinamos tam tikrų mastų, tačiau labai svarbu, kad nebūtų konkuruojama nacionalinėmis priemonėmis ar jų dosnumu. Για ενεργειακό εκβιασμό έκανε λόγο η Λιθουανή Πρωθυπουργός που επισήμανε αποσκοπή στο να αποδυναμώσει την υποστήριξη στην Ουκρανία και να προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις εντός των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία και ίσως να επηρεάσει τις κοινωνίες προκειμένου αυτές να μειώσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη Λιθουανή ομολογό του στηρίζουν πλήρως την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συμφωνούν ότι ο αναθεωρητισμός μπορεί να υπονομεύσει την περιφέρεια.
περιφερειακή σταθερότητα. Case of how a revisionist rhetoric can undermine regional stability at a time when the last thing we need is another source of tension in the Eastern Mediterranean, especially between two NATO allies. As I've repeatedly undermined, Greece always, Prime Minister, maintains an open window for dialogue, but we keep the door firmly shut to challenges and threats, especially when those pertain to our national sovereignty. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ισχυρή συνεργασία Ελλάδας και Λιθουανίας στον τομέα της μετανάστευσης και τόνισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να προασπίζεται τα σύνορά της, που είναι και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσθεσε πως η χώρα μας θα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους, η ζωή των οποίων βρίσκεται σε κίνδυνο, και πάντα καλούμε τους γείτονές μας, κυρίως την Τουρκία, να συνεργαστεί μαζί μας με επικοδομητικό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Σ' άλλο, έχει προκαλέσει επαιτειακό βίντεο της τουρκικής προεδρίας που προβλήθηκε με αφορμή την ημέρα της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου σε ιστορικούς χώρους στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Στο βίντεο, με τα τρισδιάστατα γραφικά που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 99 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους, ακούστηκαν οι φράσεις «Το Αιγαίο είναι δικό μας» και «Στις θάλασσές μας χαράξαμε τη γαλάζια πατρίδα». Εν τω μεταξύ, όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην ομόφωνη απόφασή του για την ανανέωση της αποστολής του οργανισμού στη Λιβύη ξεκαθαρίζει ότι βάσει της συμφωνίας για τη χώρα η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει την δυνατότητα σύναψης συμφωνιών που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και μπορεί να είναι επιβλαβής για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει την ανανέωση της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζεται ότι η Λιβύη δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες όπως η συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες. Η ομόφωνη υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της απόφασης για την ανανέωση της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη για ένα χρόνο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, την οποία χαιρετίζει η Ελλάδα, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές στο κείμενο της απόφασης, γίνεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης, η οποία προβλέπει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και μπορεί να είναι επιβλαβής για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Στην ελληνική κυβέρνηση είναι μείζον θέμα η ουσιαστική ακύρωση της οποιασδήποτε παράνομης τουρκολιβικής συμφωνίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν εδράζεται σε κανένα διεθνές δίκαιο η συμφωνία αυτή. Είναι de facto άκυρη, και από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση, πάντοτε αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο, κάνει ό,τι πρέπει σε όλα τα επίπεδα για την περιφρούρηση, τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ, σε νέα πρόκληση προέβη η τουρκική προεδρία με τρισδιάστατο βίντεο που ανήρθησε με αφορμή τη γιορτή της Δημοκρατίας της 29ης Οκτωβρίου. Στο βίντεο επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως το Αιγαίο είναι δικό μας, στη Μεσόγειο υπάρχουμε εμείς και πως τη γαλάζια πατρίδα τη χαράξαμε στις θάλασσές μας. Μεταξύ άλλων ακούγονται και άλλα, όπως «Ήμασταν ένας δικέφαλος αετός, ανοίξαμε τα φτερά μας στην ιστορία, ριζώσαμε και γίναμε πλάτανο σε τρεις υπήρους και σε επτά κλίματα. Στον αέρα είμαστε οι αετοί που φοβίζουν τον εχθρό. Στη Μεσόγειο υπάρχουμε εμείς, στη Μαύρη Θάλασσα κυματίζει η περήφανη σημαία μας. Χαίρε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μας οδηγεί στον αιώνα της Τουρκίας. Χαίρε αιώνα της Τουρκίας». Εκδηλώσεις βέβαια σαν αυτές λειτουργούν σε δημοσκοπικό επίπεδο, καθώς βρίσκουν ανταπόκριση στο ακροατήριο που στοχεύει ο Ερντογάν, αλλά όχι τόσο όσο οι παροχές που υπόσχεται στον τουρκικό λαό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, νωρίτερα ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος τύπου του Ερντογάν, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όσον αφορά στη στάση της στο μεταναστευτικό, ενώ την κατηγόρησε και επίσης ότι ακολουθεί τις τακτικές του ISIS καταστρέφοντας οθωμανικά μνημεία. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Βούλτεψη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Η απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για τις Εξαγωγές Σιτηρών μέσω των Ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας πυροδοτεί εκ νέου σοβαρές ανησυχίες γύρω από τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, επαναφέροντας στο προσκήνιο την απειλή της επισιτιστικής κρίσης. Οι τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού ήδη ανεβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη ζητήσει από τη Μόσχα να ανακαλέσει την απόφασή της, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε μείωση των εξαγωγών από την Ουκρανία θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες διεθνώς.
Η Ρωσία δήλωσε πως θα ήταν υψοκίνδυνο για την Ουκρανία να συνεχίσει να εξάγει σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας, τώρα που η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή της σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά σιτηρών. 3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Δύο φορτηγά πλοία πάντως φορτωμένα με σιτηρά έφυγαν από τα λιμάνια της Ουκρανίας, ακολουθώντας τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο προς την Τουρκία, παρά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για το σιτάρι. Συνολικά 12 φορτηγά πλοία πρόκειται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που ελέγχονται από την Ουκρανία, ενώ άλλα 4 κατευθύνονται προς αυτά. Η μεταφορά ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα διακόπη την Κυριακή, αφού η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας. Μια απόφαση που κατακρίθηκε από το Κίεβο, την Ουάσιγκτον και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα сказати, реально хворі люди, але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Η Ρωσία αποσύρθηκε από τη συμφωνία επαόριστον, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια πολιτικών πλοίων που ταξιδεύουν βάσει της συμφωνίας, έπειτα από την επίθεση κατά του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, επέριψε και πάλι την ευθύνη της ενέργειας Ουκρανίας για τη διακοπή της συμφωνίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ρωσικές επαφές με την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη που μεσολάβησαν την επίτευξη της συμφωνίας τον Ιούλιο συνεχίζονται. Αρνήθηκε όμως να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να συμβεί κατά την άποψη της Ρωσίας προκειμένου να συνεχιστεί η συμφωνία. Δεν εξήγησε επίσης γιατί οι μεταφορές με πλοία χωρίς την εμπλοκή της Ρωσίας θα ήταν υψοκίνδυνες. Η κυβέρνηση Ουκρανίας είπε ότι 218 πλοία που εμπλέκονται στις εξαγωγές σιτηρών είχαν μπλοκαριστεί. 22 φορτώθηκαν και κόλλησαν στα λιμάνια. 95 φορτώθηκαν και αναχώρησαν από λιμάνια και 101 αναμένουν επιθεωρήσεις με τους φόβους για παγκόσμια επισιτική κρίση να επανέρχονται. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος στρατιωτικής διοίκησης Οδυσσού δήλωσε πως 354.000 τόνοι μεταφέρθηκαν από τα ουκρανικά λιμάνια, η μεγαλύτερη ποσότητα σε μία μόνο ημέρα, αφού επιτεύχθηκε η συμφωνία. Η Ουκρανία είχε μεταφέρει λίγο κάτω από αυτόν τον όγκο 354.000 τόνους στις 27 Σεπτεμβρίου. Και για να συνδέσουμε τη συζήτησή μας, αφού μας πρόδωσε η τεχνολογία, κυρία Βούλτεψη, κράτησα τελευταίο το βίντεο με την απόφαση για τα σιτηρά, γιατί επαναφέρει τον εφιάλτη της πείνας στο μισό και πλέον πλανήτη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα καθορίσει εμπολής και τις πληθωριστικές πιέσεις στο δυτικό κόσμο και κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Κοιτάξτε, κύριε Κλητού, έχουμε να κάνουμε με δύο αυταρχικές αναθεωρητικές δυνάμεις ακριβώς στη γειτονιά μας. Και γι' αυτό και δεν έχω καταλάβει ποτέ τι εννοούν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να το λύσουμε με διπλωματικά μέσα κτλ. Από την ώρα που έχουν απορριφθεί από τη Ρωσία αυτά τα διπλωματικά μέσα και έχει εισβάλει σε μια κυρίαρχη χώρα. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Χρησιμοποιεί όπλα ανορθόδοξου πολέμου και οι δύο χώρες, το μεταναστευτικό, την επιστημιστική κρίση, την πείνα. Υπάρχουν απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων, μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ δύσκολα. Και σίγουρα χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, ενιαία γραμμή από πλευράς της Δύσης. Δεν χρειάζονται τώρα φωνές, μπορούσαμε να κάνουμε τούτο ή εκείνο, γιατί υπάρχει μια εισβολή. Και εμείς εδώ δίπλα έχουμε αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία. Δείξατε πριν τα ρεπορτάζ και τα βίντεο. Όπου τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εθίζουν το λαό, φανατίζουν το λαό, τον εθίζουν τον τουρκικό λαό σε μια ακραία ρητορική. Και αυτό είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω. Δηλαδή κάθε φορά που υπήρχε αυτή η ένταση, δεν ήταν καλά τα πράγματα. Και το βλέπουμε τώρα ότι ανεβάζει συνεχώς τους τόνους και ο Ερντογάν και η πολιτική του αντίπαλη, πράγμα το οποίο καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Όμως, κυρία Βούλτεψη, θέλω να σας πω το εξής. Έχει ελάχιστη σημασία ως ζήτημα, πέραν της αντιπαράθεσης της κομματικής, το αν λένε βρείτε τα ή συζητήστε τα στο εσωτερικό πεδίο και στην εσωτερική πολιτική διελκυστίδα,
Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν αυτό στο λέει το ίδιο το ΝΑΤΟ μέχρι χθες. Όταν στο λένε οι εταίροι και συμμαχοί σου το βρείτε τα. Εκεί αρχίζει ο προβληματισμός για το πόσα κοιτάξτε. Μέτρα και πόσα σταθμά έχει η Ευρώπη και η Αμερική έναντι της ρωσο-ουκρανικής κρίσης και των ελληνοτουρκικών έτσι, προβλημάτων. Εγώ θα αντιστρέψω τον προβληματισμό σας, κυρία Κλήτου, ακριβώς επειδή αυτά ακούμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν τα ακούμε τώρα. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή τη δουλειά εννοώντας τη δημοσιογραφία, αυτό ακούμε. Είστε σε αποστάσεις, ποσοστώσεις και πρέπει να τα βρείτε και είστε γείτονες και όλα αυτά ακούω, δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι τι εικόνα παρουσιάζεις αν έχεις αραγές μέτωπο. Ξέρετε, κυρία Κλήτου, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα η αρχηγή των κομμάτων στη Φιλανδία αποφάσισαν την κατασκευή φραχτών κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Mm-hmm. Και αποφάσισαν ομόφωνα. Η κυβέρνηση είναι αριστερή, κεντροαριστερή, και αποφάσισαν ομόφωνα. Και είπε η Πρωθυπουργός η Σάννα Μαρίν, τα σύνορα της χώρας μας είναι πιο σημαντικά από τα σύνορα που χωρίζουν τα κόμματά μας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή τώρα να κάνουμε όλη αυτή η συζήτηση που ακούω, ειδικά για το μεταναστευτικό, όταν ότι η Τουρκία εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για το μεταναστευτικό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, είναι η πόλεμη και η εμφύλη, η κυπίνα και οι καταστροφές. Εδώ έχουμε μια χώρα, την Τουρκία, η οποία έχει εντάξει στην πολεμική της μηχανή το μεταναστευτικό, στο οπλοστάσιό της. Δεν μιλάμε για γενικά οι άνθρωποι μεταναστεύουν και έχουν πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό και συνεχίζονται επίμονα και ανακυκλώνονται. Φεύγουν από εδώ, πάνε στην Τουρκία, φεύγουν από την Τουρκία, έρχονται εδώ, πάνε στον Τελσφίγγερ. Πάνε όμως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γίνονται ερωτήσεις εκεί. Και αυτό δυσφημίζει τη χώρα μας όμως. Μάλιστα. Υπάρχει μία παρέα, ισχυρίζομαι εγώ, ότι υπάρχει μία παρέα που συγχρονίζεται και συκοφαντεί τη χώρα. Και σήμερα, κυρία Κλήτου, υπήρξε ανακοίνωση της εκπροσώπου του Όλαφ που διέψευσε όλα αυτά που λέγονται όλο αυτό το καιρό, ότι τάχα ο Όλαφ ερεύνησε και βρήκε επαναπροωθήσεις από την πλευρά της Ελλάδας. Και τόσο καιρό φωνάζω εγώ προσωπικά, τι δουλειά έχει ο Όλαφ με αυτό? Ο Όλαφ δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι έξω από την εντολή του, το mandate του, και το είπε σήμερα η εκπρόσωπος ότι εμείς δεν έχουμε εντολή να ερευνούμε θέματα τέτοια. Εμείς ερευνούμε θέματα τήρησης κανονισμών και εσωτερικών διαδικασιών. Mm-hmm. Δηλαδή αν τήρησε ο Frontex τους εσωτερικούς κανονισμούς του. Και δεν είχε καμία σχέση με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Πόσο όμως συκοφαντήθηκε η χώρα? Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που λένε τα ίδια πράγματα που λέει ο Τσελίκ και ο Ερντογάν? Ότι εμείς συμπεριφερόμαστε βία στους μετανάστες και στους πρόσφυγες? Και σας λέω για τους 38 στην νησίδα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, κυρία Κλήτου. Εμείς κάθε μέρα παραλαμβάνουμε δεκάδες ανθρώπους. Εγώ αυτή τη στιγμή ως αρμόδια για τα συνόδευτα ανήλικα έχω γεμίσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημά μας 38. Ή ήταν ότι ήταν σε μια νησίδα που ανήκε και στην Τουρκία, είχε κομμάτι τουρκικής επικράτειας και μπορούσε να γίνει εκεί να προκληθεί συνοριακό επεισόδιο? Τι δουλειά έχει τώρα οι δημοσιογράφοι να λένε πού βρίσκονται τα σύνορα της χώρας μας και να βρίζουν και από πάνω? Ναι. Να παραβιάζουν όλους τους κανόνες και να μας βρίζουν και από πάνω. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε και με το δεδομένο ότι ο διεθνής ορίζοντας είναι σκούρος, είναι δύσκολη κατάσταση, η διεθνή συγκυρία και τα προβλήματα και με τη γείτονα, έτσι όπως πολύ σωστά είπατε, εντείνονται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως καθυστερήσατε να προχωρήσετε ως κυβέρνηση, εννοώ, στο να λήξετε το θέμα της εκλογικής διαδικασίας? Μήπως τα πράγματα είναι δυσχερέστερα τους επόμενους μήνες? Πώς θα το διαχειριστείτε να έχουμε προεκλογική περίοδο και ταυτόχρονα μια σοβούσα διεθνή κρίση η οποία θα εντείνεται?
κυρία Κλήτου, ο Πρωθυπουργός είχε πει από την αρχή. Ενώ έπρεπε να το κάνετε ήδη, δηλαδή να προχωρήσετε σε πρόωρη προσφυγή στην κάλπη. Κυρία Κλήτου, κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της διεξαγωγής εκλογών με την απλή αναλογική. Mm-hmm. Αύριο το Ισραήλ πηγαίνει για πέμπτη φορά στις κάλπες από το 2019. Δηλαδή, χώρες ολόκληρες αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν χωρίς καθόλου κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να διακινδυνεύσει? Εντάξει, θα έρθει το τέλος θητείας μας, υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά ποιος μπορούσε μέσα σε τόσο ρευστή κατάσταση να διακινδυνεύσει κάτι τέτοιο? Ο Πρωθυπουργός από την αρχή, άσχετα και από αυτό, ήθελε να είναι θεσμικός. Να μάθουμε κάποτε ότι οι εκλογές θα γίνονται ανά τετραετία και θα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτές οι διαλυτικές καταστάσεις μπορούν να βοηθήσουν? Ξέραμε εμείς, κυρία Κλήτου, τι μπορούσε να συμβεί το Σεπτέμβριο, που έλεγαν κάποιοι να πάμε σε εκλογές? Όχι. Άρα λοιπόν, ελαχιστοποιείς τους κινδύνους. Λες, έχω χρόνο μπροστά μου να διαχειριστώ τα πράγματα. Ο λαός με έχει εμπιστευτεί για μια τετραετία. Στο πλαίσιο αυτής της τετραετίας θα κάνω το παν για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Εντάξει, μετά βεβαίως θα γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να μην γίνουν. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι επειδή οι εξελίξεις πάντα μπορούν να μας προλάβουν, καλύτερα όσο, για όσο μεγαλύτερο διάστημα μια σταθερή κυβέρνηση, είναι καλύτερα για τη χώρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή όσο και αν δεν θέλετε να το δεχτείτε έτσι στην συλλογιστική της του κυβερνητικού μπούσουλα, λέγοντας ότι έχετε ένα έργο το οποίο το υλοποιείτε και το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι επιχειρείτε, φτάνοντας στο τέλος της θητείας σας, να έχετε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προεκλογικών του 19 ενώ υποσχέσεών σας απέναντι στον ελληνικό λαό. Εν τούτης, η ένταση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό ενισχύεται και από τα σκάνδαλα. Είχαμε και έχουμε σε εξέλιξη το θέμα των υποκλοπών. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αποτέλεσε και πρόβλημα πολιτικής αντιπαράθεσης το θέμα του κυκλώματος παιδεραστίας στον Κολωνό. Αυτά τα ζητήματα δεν δημιουργούν έτσι διαλυτικές τάσεις όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε στις εκλογές? Αυτή η ένταση βοηθά αυτή την ώρα? Δεν πρέπει να δοθούν καθοριστικές απαντήσεις? Θέλω να πω, υπάρχουν συγκεκριμένες αιτιάσεις από την αντιπολίτευση για τον τρόπο που χειριστήκατε και την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και το ζήτημα αυτό το ίδιο. Δεν πρέπει να δοθούν έτσι πιο ουσιαστικές και καταλυτικές απαντήσεις για να κλείσει αυτό το ζήτημα? Θεωρώ ότι μολύνει πολύ και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά και το δημόσιο διάλογο τον δυναμητίζει. Κοιτάξτε, κυρία Κλήτου, οπωσδήποτε. Το να λέμε ότι να ταυτίζουμε καταρχήν μία παράταξη με βιασμούς και παιδεραστές και τα λοιπά είναι η επιτομή του τραμπισμού, είναι το κίνημα Κουάνων στην Αμερική, όπου ο Τραμπ προσπάθησε να ταυτίσει τους δημοκρατικούς με τέτοιες πρακτικές. Αποδείχθηκε βέβαια τελευταίες μέρες ότι είναι προφανές ότι δεν ανήκουν αυτά τα φαινόμενα σε κόμματα. Καλά, η κακή φύση των ανθρώπων φαινόμενα γενικώς δεν έχει πολιτικό ή κομματικό πρόσημο. Δεν παίζει πρόσημο, ρόλο, ακριβώς. Έτσι. Ναι, έτσι, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις υποκλοπές, τι να σας πω. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Πιστεύω απλώς ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλησε να το ανεβάσει αυτό το θέμα. Γιατί ούτε είναι ο μόνος που παρακολουθήθηκε ευρωβουλευτής όπως υποστήριξε. Ήταν 6 συνολικά τους οποίους ακροάστηκε και η Επιτροπή Πέγκα. Και ούτε αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μακρόν πέταξε το κινητό του. Ο Σάντσεθ παρακολουθεί το από το Predator. Δεν έγινε πουθενά αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογισμικών, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει πλήρης απαγόρευση. Πλήρη απαγόρευση όμως πάλι δεν θέλουν να κάνουν, γιατί χρησιμεύουν αυτά τα συστήματα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Mm-hmm. Και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Άρα δεν μπορεί να κατηγορείται η κυβέρνηση για κάτι το οποίο ουσιαστικά συνέβη
Βρέθηκαν 5.000 ονόματα στην πλατφόρμα της Διεθνούς Δημοσιογραφικής Έρευνας. Είχαν παρακολουθηθεί. Αλλά αρμόδιοι ήταν δύο στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Όχι για το Predator. Όχι, το Predator για, είναι το παράνομο. Για το θέμα των υποκλοπών, λέω εγώ. Για την ΕΕΠ, για την ΕΕΠ έχουν δοθεί απαντήσεις ότι ήταν νόμιμη η επισύνδεση. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα εγώ δεν έχω να σας δώσω πληροφορίες, γιατί όπως όλο τον κόσμο έτσι και στην Ελλάδα υπάρχει απόρριτο γύρω από αυτό. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Εδώ το πρόβλημα είναι, έχει μετατεθεί τώρα από αυτό που λέτε, από ό,τι ακούω και το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. και μιλάνε για το Predator. Mm-hmm. Αλλά για το Predator, με το Predator παρακολουθήθηκαν 600 πολιτικοί, 189 δημοσιογράφοι, 65 επιχειρηματίες, 85 ακτιβιστές όλο τον κόσμο. Δεν είναι, πρόκειται για πρόβλημα, αλλά όχι ελληνικό. Αυτή η ελληνοποίηση όλων των προβλημάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, αν δηλαδή ήταν άλλη κυβέρνηση, τι άλλο θα γινόταν, ας πούμε. Δεν θα συνέβαιναν λοιπόν αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κυρία Βούλτευση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Τη σημαντική αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat. Σημειώνεται πάντως ότι στην Ελλάδα οι μέσες τιμές βρίσκονται χαμηλότερα ή στον ίδιο μέσο όρο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν απότομα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Eurostat, οι μέσες τιμές του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν απότομα στα 25,3 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ όσον αφορά τις μέσες τιμές του φυσικού αερίου, αυξήθηκαν σε 8,6 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες το πρώτο εξάμηνο του 2022. Παράλληλα, σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το βάρος των φόρων και των εισφορών στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που χρεώθηκαν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρώτο εξάμηνο του 2022 μειώθηκε σημαντικά, καθώς τα κράτη-μέλη έθεσαν σε εφαρμογή κρατικές επιδοτήσεις για να μειώσουν το υψηλό κόστος της ενέργειας. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά ήταν 23,1 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η μέση τιμή φυσικού αερίου στο ίδιο διάστημα ήταν 8,8 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Στο γνωστό εδώ και δεκαετίες πρόβλημα των ελλειπών υποδομών της δικαιοσύνης, κόνταψε η έναρξη της δίκης για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που στήχησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και η οποία διακόπη για την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα με προβλήματα χώρου, καθώς η αίθουσα στο κτίριο 9 των δικαστηρίων στην πρώην σχολή Ευελπίδων γέμισε ασφιχτικά. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με 21 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας. Η δίκη είχε προσδιοριστεί να αρχίσει σε μια μικρή αίθουσα των δικαστηρίων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας τέτοιας διαδικασίας με 21 κατηγορούμενους και 213 μάρτυρες. Στο δικαστήριο προσήλθαν σήμερα και τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς, οι άνθρωποι που οι οικοί τους χάθηκαν με μαρτυρικό θάνατο, που τραυματίστηκαν σοβαρά οι ίδιοι οι μέλη των οικογένειών τους, κάποιοι από αυτούς με σοβαρά προβλήματα από τα εγκάβματα που υπέστησαν. Έξω από το χώρο των δικαστηρίων είχε αναρτηθεί ένα τεράστιο πανό, προφανώς από τους συγγενείς, το οποίο έγραφε 104 νεκροί. Ουρλιάζουν γιατί ζητούν δικαίωση. Εκεί τραυματίας 8 ώρες μες στη θάλασσα. Το ότι φτάσαμε σήμερα εδώ να μιλάμε για το πλημέλημα, για μας είναι ύβρις. Το κράτος εγκλημάτισε κατά των πολιτών. Οι κατηγορούμενοι αναπερίπτωση θα δικαστούν για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροήδια παραλήψεως, από υπόχρεους και μη, αλλά και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροήδια παραλήψεως. Προσερχόμαστε με δέος και με συγκίνηση, αλλά και με πελώρια αγανάκτηση στην αίθουσα του τριμελούς πλημελιωδικίου για να δικαστούν όσους τελικά έχουν αφήσει για να δικαστούν. Ναι. Ζήτημα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού της ελληνικής πολιτείας να σεβαστεί τα θύματα και να συμβάλλει επιτέλους στο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και ο ιδιώτης που προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, αλλά και η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Φυσικά δεν θα μιλήσω για τα σημάδια της ψυχής. Μιλάω μόνο για τα σημάδια του
εδώ του σώματος. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε από έδρας στο όρθιο κρατήριο ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα μπορέσει να γίνει μόνο η δήλωση παράστασης των συνηγόρων των κατηγορουμένων. Σε επόμενες συνεδριάσεις θα καλούνται ανά 40-50 άτομα συγγένεις των θυμάτων για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θα αρχίσει άγνωστο πότε η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Για την υπόθεση διερευνήθηκε πολύμηνη ανάκριση με το πέρας της οποίας ο ανακριτής ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα για συγκεκριμένους κατηγορούμενους. Νομίζουν ότι οι αναβολές και οι ταλαιπωρίες θα κάνουν το μάτι για μας κακή ανάμνηση. Εφόσον η δίκη ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα, αναμένεται ότι θα διαρκέσει επί σειρά μηνών με το χρόνο παραγραφής των αδικημάτων 2026 να έρχεται όλο και πιο κοντά. Όριο ύψους 150.000 ευρώ στο ύψος του στεγαστικού δανείου και 200.000 ευρώ στην αξία του ακινήτου που θα αγοράσουν οι δικαιούχοι θέτει το πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο θα αρχίσει από τους πρώτους μήνες του 2023. Το επιτόκιο θα είναι χαμηλό και για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, θα είναι μηδενικό. Το Υπουργείο Εργασίας δημιούργησε έναν οδηγό, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης για νέους 25 έως 39 ετών, κυρίως ζευγάρια. Πρακτικά, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο 1 τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων και πάντως θα είναι μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Και με την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία του σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, 90% σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού αντί για 20% που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων. Επίσης, με το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριά που υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης. Απαγορεύεται η αγορά του ακινήτου από συγγενή πρώτου βαθμού του δανειολήπτη, ενώ διευκρινίζεται πως δεν θα υπάρχει εγγυητής του δανείου. Όσον αφορά το πλαφόν των 150.000 ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα για τη χορήγηση του δανείου, διευκρινίζεται ότι σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε αυτή την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των νέων. Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες αφορούν νεόδμητα ακίνητα, ενώ το πρόγραμμα των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητα κατασκευασμένα έως το 2007. Το πρόγραμμα Κάλυψη βασίζεται στα κενά σπίτια που θα απελευθερωθούν από το πρόγραμμα Εστία, μέσω του οποίου νοικιάστηκαν από το δημόσιο περισσότερες από 1.000 ιδιωτικές κατοικίες και διατέθηκαν για μεταβατικό διάστημα σε μετανάστες. Το πρόγραμμα Εστία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά οι κατοικίες αυτές, εφόσον φυσικά οι ιδιοκτήτες τους συμφωνούν, θα επισκευαστούν αν χρειάζεται με δαπάνες του δημοσίου και θα διατεθούν δωρεάν ή με πολύ χαμηλό ενίκιο σε ευάλωτους νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών, δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Προτεραιότητα θα δοθεί σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες με αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή μοριοδότηση. Βασική φιλοσοφία είναι ότι οι φορείς του δημοσίου θα εισφέρουν αδόμητες και αναξιοποιητές εκτάσεις, στις οποίες οι τεχνικές εταιρείες κατόπιν διαγωνισμού θα αναλάβουν να κατασκευάσουν. Οι εταιρείες θα αποπληρώνονται από την εκμετάλλευση των ακινήτων, αλλά θα έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν ένα ποσοστό των κατοικιών με χαμηλά ενίκια στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής. Επίσης, ο φορέας του δημοσίου θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων. Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές και τις αξίες της γης. Στόχος είναι η στέγαση των δικαιούχων σε ποιοτικά ακίνητα, αλλά και η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. Με το νέο θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής διατίθεται η αδρανής ακίνητη περιουσία του δημοσίου χωρίς να χάνεται η κυριότητα της γης σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις προς ιδιώτες που εξασφαλίζουν με συμβατικές υποχρεώσεις την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με φθηνά ενίκια. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής στέγης που εφαρμόζεται στην Αυστρία, την Ολλανδία, την Ισπανία και αλλού. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος εργατολόγος, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Κύριε Τσουκαλά, βοηθήστε μας τώρα να καταλάβουμε αυτό το μηχανισμό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για νέους ανθρώπους οι οποίοι από τις αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν δυσκολία για την απόκτηση μιας κατοικίας και νεότερων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Βοηθήστε μας λοιπόν να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και κυρίως τι πρέπει να προσέξουν αυτοί που θα αποτελέσουν ενδυνάμει δικαιούχους. Είχαμε λοιπόν βελτιώσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Γιατί το λέω, είχαμε βελτιώσεις. Στο αρχικό σχέδιο έλεγε πάλι ως 150.000 ευρώ το δάνειο, αλλά δεν έβαζε όριο στο ποια μπορεί να είναι η αξία του ακινήτου. Άρα τυπικά
ήταν σαν να πρημοδοτεί το αρχικό στάδιο έναν εύπορο άνθρωπο, mm-hmm. που μπορεί να έχει χρήματα από τους γονείς του, για παράδειγμα, εννοώ, και να πάει να δώσει 200.000 δικά του λεφτά και να πάρει και 150 χαμηλό το κοδάνιο. Mm-hmm. Άρα τον έβαζε με κριτήρια ιδιωτικά η τράπεζα να επιλέξει αυτόν. Τώρα τι κάνει που είναι σημαντικό, έρχεται και λέει, μέχρι 150.000 είναι το δάνειο, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 η αξία ακινήτου. Άρα δεν μπορεί να πάει εκείνος που έχει 100, 200, 300 χιλιάρικα παρκαρισμένα. Σωστό. Και να πάρει και το ευνοϊκό επιτόκιο. Και είναι μπορεί πολύ σημαντικό και κοινωνικά δίκαιο αυτό. Ακριβώς. Δεύτερον, δεν θα υπάρχει εγγυητής. Γιατί διαφορετικά, αν υπήρχε εγγυητής, αντιλαμβάνεσαι ότι οι τράπεζες θα επιλέγαν να δώσουν τα δάνεια σε εκείνο που μπορεί να φέρει το πιο εύπορο εγγυητή. Λογικό. Ή αξιόπιστο εγγυητή. Άρα θα πήγαινα εγώ, για παράδειγμα, με την μητέρα μου που έχει ένα χ εισόδημα. Μπορεί εγώ να φαίνομαι ότι δεν έχω, αλλά οικογενειακά θα είχα. Δεν θα ήμουν ο πιο αδύναμος ή ο πιο ευάλωτος. Άρα μπαίνουν κάποια λοιπόν κριτήρια πλέον, τα οποία κατευθύνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος συμπολίτες μας νέοι, οι οποίοι δεν είναι εύποροι, οι οποίοι απλά δεν έχουν δικά τους δηλωμένα εισοδήματα. Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί σημαίνει ότι μπαίνει ένα φρένο και στο τι κριτήριο θα βάλουν οι τράπεζες. Θα αναγκαστούν να δώσουν και τα δάνεια αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι διαφορετικά δεν θα παίρνανε δάνεια. Άρα με την έννοια αυτή έχουμε μια θετική εξέλιξη. Βέβαια, αυτό αρχικά αντιλαμβάνεστε αφορά 10.000 δάνεια. Mm-hmm. Αυτά είναι, αντιλαμβάνεστε, μια καλή αρχή, αλλά πολύ μικρό. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με το ζήτημα γενικά που υπάρχει της αδυναμίας να βρουν στέγη συμπολίτες μας. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει γρήγορη απορρόφηση της πρώτης φουρνιάς και μετά έχει πει το Υπουργείο ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει και επόμενες φουρνιές. Αυτό μόνο αν στην ουσία γίνει ένας μηχανισμός όπου μόλις τελειώνει η απορρόφηση ξεκινάει δεύτερη και τρίτη σειρά, μόνο εκεί θα μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά κάνουμε κάτι. Διαφορετικά 10.000 είναι κάτι καλό προφανώς, αλλά δεν δίνει λύση στο πρόβλημα που υπάρχει. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με αυτό το πρόγραμμα, πέραν του προφανούς, δηλαδή ενίσχυση των νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι σε δυνατότητα αγοράς πρώτης κατοικίας, είναι καινούριο. Καινούριος θεσμός, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου την είχαμε δει στο παρελθόν με την έννοια της εργατικής κατοικίας. Το παραχωρητηρίο του ΕΚ στην ουσία έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο ΕΚ σταμάτησε να κάνει τη δουλειά αυτή το 9 για παράδειγμα, μετά πήγαμε στην κρίση. Έχουμε μία επαναφορά μέσω του ΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας, παρεμβάσεων αντίστοιχων με εκείνων που έκανε στο παρελθόν ο ΕΚ, απλά τώρα έχουμε ένα focus στους νέους. Mm-hmm. Ενώ τα προγράμματα που έβγαλε ο ΕΚ ακόμα και τα τελευταία, το 7, το 8, το 9, είχαν ως κατεύθυνση είτε σεισμόπληκτους, είτε γενικά χωρίς κριτήρια νεότητας. Ναι. Ενώ τώρα υπάρχει ένα τώρα focus στους νέους. Τώρα είναι στόχευση στους νέους ανθρώπους, ναι. Και έχουμε τα φτηνά επιδοτούμενα δάνεια, τα οποία μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Θα αφορούν ενδεχομένως πιο πολλούς από ό,τι στο παρελθόν, αν υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, όπου πολλά χρόνια δεν είχαμε τέτοια προγράμματα, ούτε τελευταία χρόνια του ΕΚ. Και βέβαια έχουμε και το εξοικονομώ ανακαινίζω, ναι, το οποίο στην ουσία δίνει την δυνατότητα και ένα κίνητρο για ανακαινήσεις. Mm-hmm. Είναι καλά λοιπόν και τα τρία προγράμματα. Προφανώς όμως ξαναλέω, επειδή ο αριθμός που έχει ως τώρα ανακοινωθεί είναι μικρός, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ξεκινάνε μια νέα φιλοσοφία. Χτίζεται σιγά σιγά κάτι διαφορετικό. Ναι. Γιατί μην ξεχνούμε, κύριε Τσουκαλά, εφόσον αναφερόμαστε και σε νέους, το τραγικό πρόβλημα υπογεννητικότητας που έχει η χώρα μας. Ναι. Και νομίζω ότι εντείνεται από την οικονομική κρίση. Οι Έλληνες δεν γεννούν γιατί δεν έχουν και λεφτά να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να τους προσφέρουν τις συνθήκες. Όταν φτάνει ο άλλος 40 χρονών και δεν έχει μπορέσει να λύσει βασικά οικονομικά ζητήματα, δεν σκέφτεται για να κάνει οικογένεια. Έτσι, ακριβώς. Έτσι είναι. Βλέπουμε οι γάμοι να είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες. Βλέπουμε τα παιδιά, αν έρχονται να έρθουν σε πιο μεγάλες ηλικίες και πάρα πολλοί, να επιλέγουν ότι δεν κάνουμε παιδιά γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όλα αυτά χρειάζονται παρεμβάσεις, δημόσιες πολιτικές που να στηρίξουν και το θεσμό της οικογένειας και να στηρίξουν οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν πρώτα για τον εαυτό τους να ονειρευτούν και να κάνουν το μέλλον τους. Δεύτερον, προφανώς βοηθάει και τη χώρα να έχουμε αύξηση των γεννήσεων, είναι ξεκάθαρο.
Σωστά. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου με τον Βασιλιά της Ολλανδίας Γουλιέλμο Αλέξανδρο και την Βασίλισσα Μάξιμα, οι οποίοι πραγματοποιούν τριήμερη επίσημη επίσκεψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καλωσορίζοντας το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κυρία Σακελαροπούλου τόνισε ότι η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων με την Ολλανδία σε όλα τα δυνατά πεδία και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, καθώς είναι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταδικάζουμε τον αυθορητισμό από όπου και αν προέρχεται. Η από κοινού καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όλων των χωρών μελών και πέρα φυσικά από την Ευρώπη, αλλά αναφέρομαι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έδειξε τη δύναμη και την ενότητα που χρειάζεται η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τις κοινές της αξίες και τις βασικότερες αρχές του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά του βασιλιάς της Ολλανδίας Γουιλιέλμος Αλέξανδρος, αφού ευχαρίστησε θερμά την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσκληση, τόνισε ότι η επίσκεψη στην Ελλάδα δίνει μία ακόμα ευκαιρία να ενισχυθούν οι ήδη στενοί δεσμοί των δύο χωρών. The migration crisis which we face as Europe is something we have to solve as Europe together. And a Europe without borders, your border is our border. So we have to solve this issue together. Νωρίτερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο απένιμε στον Βασιλιά και στη Βασίλισσα της Ολλανδίας το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος. Με τη σειρά του Βασιλιά της Ολλανδίας απένιμε στην κυρία Σακελαροπούλου το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Υπότιτου Τάγματος του Λέοντος των Κάτω Χωρών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.